Μία ξανθιά που λέτε κάνει μπάνιο στην πισίνα ενός ξενοδοχείου και ξαφνικά εκεί που έκανε τις απλωτές της στα μακροβούτια της και αυτή αντιλαμβάνεται ότι της έχει φύγει το κάτω μέρος του μαγιού, λύθηκε το κορδονάκι και έφυγε. Ναι ρε παιδί. Ω Χριστέ μου λέει ξανθιά, Χριστέ μου. Ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί στην πισίνα, δεν το βρίσκει πουθενά. Λες ρε παιδί μου, το βρακί το κατάπιε η πισίνα ένα πράγμα. Ναι. Ήταν αυτό ξέρεις που με δεξιά αριστερά που έχει τα κορδονάκια. Καταλάβαμε. Λοιπόν τι να κάνει, στην απελπισία της βλέπει δεξιά εκεί βγαίνοντας από την πισίνα μια ταμπέλα. Λέει πώς θα πάω στο δωματίο, θα βάλω την ταμπέλα μπροστά. Τουλάχιστον να μην γίνουν και πολύ ρεζίλοι. Ό,τι μπορώ, ας γλιτώσω. Δεν το και με τίποτα, ε. Με τίποτα, ρε φίλε, με τίποτα. Ένα, σαν να είχα μπει εγώ και το είχα πάρει ένα πράγμα. Λέει, θα το βάλω αυτό μπροστά, να μην γίνω τελείως ρεζίλοι, ας γίνω λίγο. Έτσι βγαίνει, βάζει την ταμπέλα μπροστά και προχωράει. Όπως προχωράει στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, αντιλαμβάνεται χαχανιτά, διάφορα σχολιάκια. Παραξενεμένη, λέει, πω Παναγιά μου, κάτι θα γράφει η ταμπέλα και έχω γίνει ρόμπα. Την πιάνει ένα τρόμο. Λέει, κάτσε να δω τι γράφει. Κάνει μία έτσι, κοιτάει την ταμπέλα και έγραφε μόνο για ενήλικους. Δε μου λέει, θα τη γυρίσω από την άλλη τουλάχιστον να ηρεμήσει η κατάσταση. Δεν θα γράφει κάτι άλλο, δεν θα γράφει κάτι άλλο. Το γυρνάει από την άλλη με το που το γυρνάει από την άλλη. Γίνεται χαμός. Χαχαχά, χουχουχού, σχόλια από εδώ, σχόλια από εκεί στο ξενοδοχείο. Χαμός, υποψιασμένη ότι κάτι άλλο γράφει η ταμπέλα. Τι να κάνει, σκύβει να δει τι γράφει η ταμπέλα και έγραφε προσοχή, βάθος 2,5 μέτρα. Σοκαφέ Morning Show.